Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτα και η Ένωση μεσίων Συγγραφέων ανακοίνωσαν την πρώτη συνάντηση του δεύτερου κύκλου τη Λέσχη Ανάγνωση για το 2019 με 2020. Μάλιστα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αναγνωστήριο τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, στον 4ο όρφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτα. Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο δεύτερο κύκλο τη Λέσχη Ανάγνωση, που διοργανώνουν από κοινού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ένωση Μεσίνων Συγγραφέων και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Φέτος η χρονιά είναι αφιερωμένη σε γυναίκες συγγραφείς, σε γυναίκες μυθιστοριογράφους και ξεκινάμε με μια πολύ ωραία εκδήλωση διαβάζοντας το βιβλίο «Το ξέφωτο» της Τατιάνα Σαβέροφ με την παρουσία της ίδιας της συγγραφέως εδώ. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε το μυθιστόρημα «Το ξέφωτο» της Τατιάνα Σαβέροφ, ένα έργο της σύγχρονης ελληνικής μυθιστοριογραφίας. Μάλιστα συμμετείχε και η συγγραφέας. Η λέσχη ανάγνωση είναι μηνιαία. Έχουμε συνάντηση κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα. Ε, θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο αυτός ο δεύτερος ε, κύκλος. Κάθε μήνα λοιπόν αποφασίζουμε το βιβλίο ή ε, τα βιβλία που θα διαβαστούν για τον επόμενο μήνα. Είναι μια λέσχη η οποία έχει μεγάλη συμμετοχή. Πέρσι είχαμε 40 με 45 τακτικά μέλη. Ακολούθησε ενημέρωση για τον ακριβή προγραμματισμό των ημερομηνιών του νέου κύκλου συναντήσεων τη Λέσκης καθώς και των βιβλίων που θα διαβαστούν. Η Λέσκη Ανάγνωση είναι ανοιχτή σε όλου όσοι αγαπούν το βιβλίο και δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη.